Θες και εσύ να τρως τα καλύτερα εστιατόρια? Έλα να σου δείξω πώς. Εμείς κάναμε την κράτησή μας μέσω e-restaurants για το μεζεδοπολείο, ο Μίμης και η Άννα στον Κορυδαλό. Τη συγκεκριμένη βραδιά που επιλέξαμε εμείς να πάμε για φαγητό και live μουσική με πάρα πολύ κέφι και χορό. Ρίχνοντας λοιπόν μία ματιά στον κατάλογο, αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν οι πάρα πολύ εφάνταστες ονομασίες των πιάτων, καθώς και ο τρόπος σερβιρίσματος. Όπως αυτό εδώ που σου φέρνουν στην αρχή αντί για ψωμάκι. Πολύ νόστιμο, όμορφο και έξυπνο. Για πρώτο πιάτο επιλέξαμε τη σαλάτα του αγρού. Πρόκειται για φωλιά από παρμεζάνα με πανδεσία λαχανικών, καλαμπόκι, καπνιστό χοιρινό, μέλι και μουστάρδα. Δεύτερο πιάτο, τα πιτάκια της πρώην, μακριά από μας Παναγία μου. Πρόκειται για πατσαβουροπιτάκια με φέτα και μέλι ούζου. Τρίτο πιάτο, τα γλωτιδόφωνα. Οι γνωστές σε όλους μας φλογέρες με ζαμπόν, τυρί και μπέικον. Τώρα από κυρίως πήραμε το κοκομπλόκο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Πρόκειται για τορτίγια με φιλέτο κοτόπουλο, ντομάτα, πατάτες, καλαμπόκι, καπνιστό χοιρινό και μουστάρδα, πεντανόστιμο. Έπειτα ένα πιάτο κόλαση που σπαρταρούσε. Πρόκειται για το σουφλέ εξανατολής, με παστούρμα, σουτζούκι και κρέμα τυριών. Στη συνέχεια μας πρότειναν ένα πιάτο ημέρας, το οποίο δεν υπήρχε στο κατάλογο και ομολογώ πως ήταν ένα από τα αγαπημένα μου πιάτα. Πρόκειται για τηγανιτή τορτίγια με κοτόπουλο, ανανά, πιπεριές και σουσάμι. Στη συνέχεια το πιάτο «Η μάχη του Ρίμινη», το δεύτερο αγαπημένο μου πιάτο. Πρόκειται για σκιουφιχτά με χοιρινό απάκι και κρέμα μυζήθρας. Στη συνέχεια καβούρμας με αυγά. Πραγματικά μία πανδεσία γεύσεων που πρέπει επίσης να δοκιμάσεις. Και για το τέλος επιλέξαμε το κοκό του Μίμη. Μπουκές από φιλέτο κοτόπουλο σε φωλιά από κανταΐφι με κόλιανδρο και κρέμα φέτας. Εννοείται πως υπάρχει πάντα χώρος για γλυκάκι, το οποίο μας κέρασαν. Η βραδιά μας έκλεισε κάπως έτσι, το Μίμη, τον ιδιοκτήτη του μεζεδοπολείου, να παίζει του μπερλέκι. Περάσαμε φανταστικά.